Γεια σας, τι μου κάνετε, είστε καλά, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ μόλις ξύπνησα, είπα τι να τους κάνω, τι να τους κάνω. Με βλέπετε κάπως διαφορετική σήμερα. Γιατί αν ναι, κάτι έχει αλλάξει σε αυτό το κανάλι σήμερα. Και όποιος το βρει θέλω να μου το γράψει στα σχόλια. Αυτό. Σήμερα ήρθα εδώ πέρα και είπα τι να τους κάνω, τι να τους κάνω. Συνεχίζω την ίδια ιστορία από πριν. Και τελικά αποφασίζω ότι θα ξυπνήσω και θα ετοιμαστώ απλά μαζί σας. Τι λέτε κι εσείς? Είπα να κάνουμε έτσι ένα hollow eyes, να ετοιμαστούμε, να φτιαχτούμε, να πιούμε τον καφέ μας, την υγειά μας. Πνίγηκα. Ωραία. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Σήμερα δεν σας έχω ετοιμάσει τίποτα, θα είναι όλο πολύ free και ό,τι βγει. Έτσι θα πω σήμερα. Από το ψυγιάκι μου θα πάρω το Charis Wellbeing Elixir, το οποίο και θα τοποθετήσω σε όλο μου το πρόσωπο. Αυτό το σέρουμ αφήνει έτσι το δέρμα κάπως κολλώδες και μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, εγώ τώρα από πάνω θα προσθέσω την κρέμα μου. Η κρέμα που θα βάλω σήμερα στο πρόσωπό μου είναι η Bobbi Brown, η Hydrating Face Cream. Πολύ λάθος αυτό που έκανα, δεν είχα σπάτουλα τώρα εδώ μαζί μου. Και θα την απλώσω με αυτό εδώ το πραγματάκι. Σας το έχω ξαναδείξει αυτό εδώ, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και πιστεύω πως αξίζει να το έχετε στην καρταρόμπα σας. Πραγματικά βοηθάει άπειρα στο να λιάνει τις ρητίδες, οπότε είναι γκατζετάκι τρελό για μένα. Είναι σαν face πιλάτες. Και ξεκινάω και νιώθω και έναν πόνο, αλλά ωραίο πόνο, έτσι είναι εκφυστικό όταν το κάνω αυτό. Γενικά πάντα νοδικές οι κινήσεις που κάνω με αυτό εδώ, έτσι ώστε να βοηθήσει κιόλας να σταθούν όλα προς τα πάνω. Έχει και ακόμη μία πλευρά, είναι πιο τρεχιά αυτή εδώ, η οποία... Βλέπετε πως είναι? Η οποία βοηθάει στο να γίνουν λίγο πιο... Πώς να το πω... Να εισχωρήσει λίγο πιο βαθιά η κρέμα. Αλλά εγώ δεν τη χρησιμοποιώ ιδιαίτερα γιατί και με αυτό εισχωρεί. Τώρα εδώ πάνω, ας πούμε, θα κοκκινήσω full. Είναι αυτό το... Πολύ ανακουφιστικό είναι εδώ πάνω. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ κάνω συνέχεια άρνηση. Δεν το έχετε δει. Όλη την ώρα αρνούμε εγώ. Όλα όχι. Όλο όχι, λέω. Αφού κάναμε την προετοιμασία του δέρματός μας, πάμε να συνεχίσουμε με τα μάτια. Θα χρησιμοποιήσω από P. Louise την P. Louise Base Pro, την οποία και θα τοποθετήσω με αυτό εδώ το πινελάκι που είναι έτσι. Και θα τη βάλω κάτω από τα φρύδια μου, ακριβώς στη γραμμή. Και πατ 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 και πατ πατ πουτ πατ πατ. Λοιπόν, αφού τοποθετήσαμε τη βάση μας στα μάτια, θα συνεχίσω κάνοντας λίγο smooth αυτή τη βάση, γιατί είναι λιπαρή. Και θέλει λίγο σαν σετάρισμα, αλλά δεν θα βάλω τίποτα πάνω στο πινέλο μου, απλά θα πάρω ένα πιο fluffy blending brush. Θα συνεχίσω με αυτό εδώ και θα περάσω απλά για να πάρω την περιττή ποσότητα που υπάρχει πάνω στο βλέφαρο. Συνεχίζω με κάτι το ολοκένουργιο που θα βρω στη συλλογή μου, το οποίο είναι από Danessa Meetings και η απόχρωσή του είναι η Gingerbread. Βάζω μια μικρή ποσότητα στο χέρι μου γιατί στεγνώνει και πάρα πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να προλάβω να κάνω και τα δυο μου... Και τα δυο μου μάτια. Παίρνω ένα πινελάκι έτσι μικρό για να κάνω την κόγχη και τα πλαϊνά και θα πάρω λίγη ποσότητα. Και αρχίζω να το τοποθετώ κάτω-κάτω στο μάτι μου. Και το σβήνω προς τα έξω. Είναι λίγο δύσκολο να δουλευτεί αυτή η σκιά επειδή είναι υγρή, αλλά αν έχεις βάλει βάση από κάτω δουλεύεται πολύ πιο εύκολα. Βλέπετε εδώ τώρα τι μου έκανε, έτσι. Δεν πειράζει. Όλα θα λυθούν, όλα. Είναι λίγο σε μπελά να βρισκόμαστε.
Εν τω μεταξύ πρόσφατα έβρισα, θα πήγα να πω. Πρόσφατα είδα στο όνειρό μου, ήθελα να πω, ότι πήρα μια subscriber μου. Ακούστε τώρα τι είδα τώρα εγώ. Και την πήγα στα Sephora να ψωνίσουμε μαζί. Τελικά δεν ξέρω αν τα όνειρα, θα βάλω και λίγο εδώ μπροστά, είναι έτσι προμηνητικά, θα έλεγα. Πώς λέγεται αυτό? Λοιπόν, αφήνω αυτό εδώ το κενάκι εδώ πέρα στη μέση και παίρνω ένα άλλο blending brush, πολύ πιθανόν και αυτό που πήρα για τη βάση πριν, και κάνω λίγο εδώ τα σβησιματάκια μου να γίνουν λίγο πιο ωραία. Εννοώ ότι δεν ξέρω αν αυτά που λένε τα όνειρα, θα τα πω με απλά ελληνικά, αν αυτά που λένε τα όνειρα ισχύουν ή, ρε παιδί μου, αν θα γίνει τέλος πάντων αυτό το πράγμα που είδα. Αυτό εδώ που βλέπεις, λέγεται Halloween. Πάμε να κάνουμε και το άλλο, τώρα έχει μέλλον λίγο ακόμα. Και θα σας δείξω πώς να κάνετε το Halloween. Βάφουμε την κάτω εδώ πλευρά με τη βάση που βάλαμε στην αρχή, την Biluiz. Και κοιτάμε κατά πάνω. Αφού κοιτάξαμε κατά πάνω και δημιουργήθηκε αυτό εδώ, πάμε να το ζωγραφίσουμε λίγο εδώ στη μέση, στην ουσία. Ταραν, τα-τα-τα-ταν. Αυτό είναι το Halloween. Τώρα θα πεις εσύ, τι μας λες Μαρή και εσύ, δες πως είσαι. Αλλά, έχει μέλλον. Μην το βλέπεις έτσι. Αφού έχουμε κάνει αυτό εδώ το αριστούργημα, γιατί αριστούργημα το λες, δεν το λες τίποτα άλλο παρά αυτό που σας είπα εγώ τώρα. Θα προσθέσουμε από την πιο γκλιτεράτη παλέτα, γκλιτεράτη δεν είναι βασικά, σημεράτη θα την πω, παλέτα την 39 Light Heat της Morphe. Πριν κάνουμε όμως αυτό, πρώτα θα πάρω λίγο αυτό εδώ το πινελάκι που χρησιμοποίησα για να μπλεντάρω λίγο τη βάση μου και το κάνω λίγο έτσι ώστε να πάρω την περιττή λιπαρότητα πάλι για να μου κολλήσουν και ωραία τα σήμερα μετά από πάνω. Τέλεια! Είναι λίγο διαφορετικά, το βλέπετε κι εσείς έτσι. Δεν μας πειράζει ιδιαίτερα. Μας πειράζει, αλλά δεν μας πειράζει ιδιαίτερα γιατί θα το σβήσουμε με σκιά. Και αποφασίζω και λέω ότι θα πάρουμε αυτές τις δύο αποχρώσεις. Τις βλέπεις τώρα, είναι εκπληκτικές. Γυαλάνε, σαν το φεγγάρι. Είναι, τι να πω εγώ, τι να πω. Παίρνουμε κάτι σε ίσιο πινελάκι, σαν αυτό. Παίρνω στην αρχή την πιο ανοιχτόχρωμη. Αχα, παίρνει ένα νόημα όλο αυτό, έτσι. Το φεγγάρι κάνει βόλτα. Σήμερα σας έχω ρεπερτόριο. Και θα συνεχίσω παίρνοντας τη λίγο πιο σκούρη απόχρωση, την οποία και θα βάλω λίγο πιο έξω, μπλεντάροντάς την με το υπόλοιπο εμάτι μου. Καλά είμαι. Δεν είναι μάτι, είναι εμάτι. Καλό. Εντάξει, ακόμη δεν έχει γίνει βασικά καλό, όχι. Μη μου πείτε ψέματα, θα το αντέξω. Πώς γράφουν έτσι αυτά τα σήμερα, δεν μπορώ, δεν είμαι καλά σας λέω. Απαστράπτουσα. Από τη MAC θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το πολύ μικρό, το 221 το S, το πινελάκι μας. Και θα πάρω λίγο από αυτήν εδώ την απόχρωση της ίδιας παλέτας, με βλέπετε εδώ πέρα, είμαι εδώ. Και θα ενσωματώσω τα καφέ μου. Και να ξέρετε ότι όταν βάζουμε υγρή σκιά από κάτω, η επόμενη σκιά που θα μπει, που είναι matte συνήθως, γράφει πάρα πολύ καλύτερα. Δείτε τώρα πως γράφει, δεν υπάρχει. Έτσι δεν θα σου γράφει σκιά ούτε για πλάκα. Ειδικά να φαίνεται έτσι στην κάμερα. Το βγάζω λίγο προς τα έξω και θα βάλω και μπροστά. Θα το σβήσω λίγο με τις βάσεις στο πινέλο για να γίνει λίγο πιο μαλακό. Και εντάξει, νομίζω πως έχουμε ένα πολύ ωραίο Halloween. Δείτε αυτό το μάτι και δείτε αυτό. Τέλειο. Όχι, πες εσύ ότι δεν είναι τέλειο. Όχι, πες εσύ ότι δεν είναι τέλειο τώρα αυτό.
Σαν αυτή με το φαγητό στο MasterChef. Τέλειο το ψάρι μου, τέλειο, το μύδι τέλειο, τέλειο. Πάμε να κάνουμε τη βάση μας. Θα την κάνω έτσι πολύ λαμπερή σήμερα τη βάση μου. Από Danessa Myrick, το Illuminating Veil, το οποίο και θα αναμίξω με τη Σμπέκα, το Aqua Luminous Perfecting Foundation. Είναι ακριβώς το χρώμα του δέρματός μου αυτό το make-up, πραγματικά. Γιατί είμαι τόσο άσπρη, Θεέ μου. Γιατί με έκανες τόσο άσπρη. Όχι ρε, δεν έχω πρόβλημα. Ίσα ίσα. Απλά μια διαφορά την έχουμε. Με το χέρι μου. Λες και είναι από άλλο σώμα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το make-up γιατί είναι υδαρό και γενικά βασίζεται στο νερό και όχι στο λάδι. Οπότε δεν πετάει και λάδι αργότερα. Αλλά παρόλα αυτά κάνει πολύ glowy όπως βλέπετε την επιδερμίδα. Γιατί το βλέπετε. Το βλέπω κι εγώ. Το βλέπουμε και οι δύο μαζί. Σαν να μαστιγώνομαι είναι. Αλλά πραγματικά, όταν το κάνεις έτσι, το make-up μπαίνει τέλειο πάνω στο δέρμα. Όσο και αν το αγαπώ, το concealer που θα βάλω είναι στόκος. Οπότε θα χρησιμοποιήσω από Tarte το Shape Tape στην απόχρωση 35H. Θα βάλω λίγο από αυτό. Έτσι εδώ. Και επειδή σήμερα η επιδερμίδα μου είναι πιο fresh, θα χρησιμοποιήσω και τη Maybelline που είναι λίγο πιο έτσι ενυδατικό θα πω. Το Instant Anti-Age Concealer. Και θα τα συνδυάσω αυτά τα δύο για να γίνουν όμορφα. Τώρα, για να φέρουμε και τα μάτια σε ένα άλλο mood, θα βάλουμε και λίγο από κάτω, έτσι ώστε να το σβήσουμε και στο εσωτερικό να βάλουμε το shimmer. Θα πάρω το πινέλο που χρησιμοποίησα για την υγρή σκιά μου. Και θα βάλω λίγο από την υγρή σκιά στο κάτω βλέφαρο. Προσπαθώ να τα ενσωματώσω έτσι ώστε να φαίνεται ένα με το πάνω μέρος. Και παίρνω τις σήμερα τέτοιες μου αποχρώσεις με το ίδιο πινέλο που έβαλα στο Hollow Eye και βάζω λίγο εδώ. Μ' αρέσει τόσο πολύ που έχει μέσα αυτό το γκλιτεράκι και κάπως wow. Πάμε να δώσουμε λίγο χρώμα στο πρόσωπό μας και θα χρησιμοποιήσω πάλι την υγρή σκιά που έβαλα στα μάτια μου. Και θα σχηματίσω το ζυγωματικό μου. Είναι τέλειες αυτές οι σκιές γιατί μπαίνουν σε πρόσωπο, σώμα, μάτια εννοείται, εντάξει, για την σκιά, χείλη. Ό,τι θες να ζεστάνεις. Και αυτή η απόχρωση πιστεύω η gingerbread είναι ό,τι καλύτερο. Έχω πάρει άλλη μία απόχρωση, θα σας τη δείξω κάποια στιγμή. Την ανεβάζω και τραβάω και λίγο έτσι από το μάτι. Ώστε να μην έχει σβήσιμο το μάτι μου. Ένα άλλο πρόσωπο βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω εσείς τι βλέπετε. Και θα προσθέσω και λίγο ψυχρή απόχρωση από την Anastasia Beverly Hills, την Contour Kit Palette. Πάρω αυτή είναι εδώ την απόχρωση. Και ανεβαίνω και λίγο εδώ, για να φανεί η γραμμή του κόκαλου. Πριν βάλω μάσκαρα, θα χρησιμοποιήσω από NYX το Bear With Me, το σπρέι. Και ψεκάσω όλο μου το πρόσωπο για να ζωντανέψει. Εννοείται πως, νομίζω πως το βάζω σε κάθε βίντεο τελευταία, θα χρησιμοποιήσω τη Wycon το Metal Potion. Είναι η απόχρωση 5 Copper, την οποία και θα βάλω πολύ ψηλά στα μήλα μου. Όπου γυαλίζει υπέροχα πραγματικά. Ούτε highlighter χρειάζεσαι ούτε τίποτα. Πάμε να βάλουμε το μασκαρά μας. Το. Δεν είναι λίγο αστείο που λέγεται το. Τέλος πάντων το. Λοιπόν, από Maybelline θα χρησιμοποιήσω τη La Sensational Primer. Πολύ Beyoncé είναι το σημερινό μου μακιγιάζ. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται εσάς. Λέτε να το ονομάσω έτσι. Get ready with me like Beyoncé. Αχα. Like Beyoncé, like me.
Και από Maybelline θα χρησιμοποιήσω την La Sensational Mascara. Και επειδή θέλω να το δεις έτσι από κοντά, δες το ένα μάτι και δες το άλλο, πραγματικά τώρα όμως. Θα βάλω και λίγο στη σκάτω. Βλέπεις και εσύ ότι πέφτει μια βλεφαρίδα μέσα στο μάτι μου έτσι, δεν το βλέπω μόνο εγώ. Τι στο καλό έχει συμβεί. Θα ψεκάσω το sobrow μου με το Bare With Me και θα χτενίσω τα φρύδια μου έτσι ώστε να γίνουν λίγο ατιμέλυτα. Πάμε να κάνουμε και τα χυλάκια μας. Και εκεί που δεν ήξερα τι κραγιόν να χρησιμοποιήσω, πίνω μια γουλιά καφέ και λέω, να τι θα χρησιμοποιήσεις, βρε κουτό, της Maybelline τα νέα Coffee Collection Super Stay Matte Ink. Θα πάρουμε το 255 Chai Genus. Μυρίζουνε καφέ αυτό το πράγματα. Αχ, Θεέ μου, δεν μπορώ. Βγαίνει λίγο πιο σκούρο από ό,τι το φανταζόμουν. Αλλά είναι τέλειο. Πολύ φθηνό πορεινό το σημερινό μας μακιγιάζ. Εγώ σήμερα ίσως το ξανοίξω λίγο το κραγιόν για να βγω έξω, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι το κλασικό το matte ink της Maybelline που δεν φεύγει με τίποτα. Είναι top, top, top. Αυτό ήταν το μακιγιάζ μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, πατήστε like από κάτω. Θα βρω το όνομα που θα δώσω σε αυτό το βίντεο. Και αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Φιλάκια πολλά!